Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το ίδιο ελπίζω και εσείς να παραμένετε συντονισμένοι στην παρέα μας. Υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 26 510 68 541 και 68 542 για τις τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε γραπτά μηνύματα με απλή χρέωση SMS. Τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε όλα στο 6970 47 82. Στη διάθεσή σας και το email της εκπομπής μας, όπως επίσης και τα social media. Η σελίδα μας στο facebook Υπάρχει και το έπειρο tv TV1», η σελίδα του σταθμού μας εκει Έπειρο «Επίρους TV1» στο Twitter, έπειρο tv TV1» εννοείται στο κανάλι μας στο YouTube, εκεί όπου βρίσκεται ανεβασμένο όλο το υλικό από εκπομπές, συζητήσεις, δελτία ειδήσεων και φυσικά τα ρεπορτάζ μας. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής μας «Η ώρα της Υπήρου» μας βρίσκεται με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, όπου και εκεί βλέπετε μέσω live streaming την εκπομπή που προβάλλεται είτε τώρα ζωντανά, είτε αργότερα ανατρέχετε στο αρχείο και την βρίσκετε για να τη δείτε σε περίπτωση που δεν είστε τώρα συντονισμένοι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Είναι με αφορμή, βρίσκεται εδώ την ολοκλήρωση, γιατί ολοκληρώθηκε η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της ΣΑΔΕΔΗ, ο κύριος Νεκτάριος Κορδής, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο ίδιο. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Κορδί. Εγώ ευχαριστώ. Γενικό σύμβουλο τη ΑΔΔ αλλά και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΟΛΟΜΕ. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και θέματα που μπήκαν επιτάπητο στην συνδιάσκεψή σα, στην πανελλημένη συνδιάσκεψη τη ΑΔΔ, αλλά να δούμε και θέματα που αφορούν του εκπαιδευτικού, εσά, του συναδέλφου σα, θέματα που ασχολούν τον σύγχρονο εκπαιδευτικό, τον Έλληνα εκπαιδευτικό σε μια δύσκολη πραγματικά περίοδο και μετά τα δύο χρόνια της πανδημίας, αλλά και μετά από αυτή τα, τη δεκαετή έτσι, ε, ε, παρουσία στη ζωή μας των μνημονίων, των μνημονιακών μέτρων που έχουν δυσκολέψει πραγματικά όλους, όπως και τους δημόσιους υπαλλήλου και τους εκπαιδευτικού. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την παρουσία σας στα Γιάννα και να πούμε ότι θα βρίσκεστε εδώ, όπως με ενημερώσατε off the record πριν βγούμε στον αέρα, θα βρίσκεστε μέχρι και την Τετάρτη στην Ήπειρο, μιας και θα περιοδεύσετε και σε σχολεία της Σιγουμενίτσας, αλλά και της Άρτας. Θέλετε να δείτε έτσι ε, από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας και σε άλλες περιοχές της χώρας μικρότερες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση κυρία Χριστοφορίδου. Ε, είμαι εδώ από χθε στα πλαίσια της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης της ΑΔΕΔΗ, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, με πολύ μεγάλη συμμετοχή mm -hmm. ε, από όλη την Ελλάδα. Ε, συζητήσαμε τα εργασιακά ζητήματα, ζητήματα δημοκρατίας, και συζητήσαμε, αν θέλετε, και για το μέλλον του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, mm -hmm. με άξονες προφανώς το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση. Στα πλαίσια αυτής της συνδιάσκεψης ήμουνα σήμερα σε πάρα πολλά σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων. Αύριο θα είμαι στη... στα σχολεία της Σάρτας, μεθαύριο θα είμαι στα σχολεία της Ιγουμενίτσας. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι τα θέματα που ασχολούν του εκπαιδευτικού και τι συναντάτε, γιατί είναι πολλά τα σχολεία που επισκεφτήκατε και στην περιοχή μα. Είναι πολλά τα σχολεία όμω που επισκέπτεστε και ανά την Ελλάδα. Οπότε έχετε πολύ καλή εικόνα, κύριε Κορδί. Τι απασχολεί του συναδέλφου σα εκπαιδευτικού, καθηγητέ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τι είναι αυτό που του απασχολεί περισσότερο. Πριν από λίγε μέρε, την 5η Οκτωβρίου, είχαμε την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού. Mm -hmm. Στην Ελλάδα έχουμε 170.000 εκπαιδευτικού, η μισή είναι στην δευτεροβάθμια και η άλλη μισή είναι στην πρωτοβάθμια. Θέλω να σα πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι το σκηνικό το 2023, το σκηνικό ε, μέσα, από το οποίο βρίσκε, μέσα στο οποίο βρίσκεται ο Έλληνα εκπαιδευτικό, είναι διστοπικό. Mm -hmm. Αρχικά να σα ενημερώσω ότι έχουμε το πέμπτο πιο γερασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μέσο όρο που προσεγγίζει τα 56. Το καλοκαίρι διορίσκαν 3.500 εκπαιδευτικοί που η... ο μέσος όρο ηλικίας τους ήταν 53-54 έτη. Καταλαβαίνετε ότι η γύρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού έχει άμεσο αντίκτυπο και στην παιδαγωγική διαδικασία. Σκεφτείτε ότι ε, σήμερα, σήμερα που μιλάμε υπάρχουν τάξεις που ο μαθητής με τον εκπαιδευτικό μπορεί να έχει και μισό αιώνα διαφορά ηλικία. Mm -hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τεράστιο ζήτημα παιδαγωγική. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα κλάδο, ο οποίο αντιμετωπίζει με αυξανόμενου ρυθμού το, το burnout, το σύνδρομο επαγγελματική εξουθένωση, διότι θέλω να ενημερώσω όλου ότι ο Έλληνα εκπαιδευτικό, πέρα από το εκπαιδευτικό του έργο, κάνει γραμματιακή εργασία στα σχολεία, πολλέ φορέ μεταφέρει πράγματα μέσα στο σχολείο, συντηρεί πράγματα μέσα στο σχολείο. Είναι ψυχολόγο, είναι κοινωνικό λειτουργό. χωρίς να είναι ε, ο ρόλο του αυτός. Δηλαδή, σε, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο Έλληνα εκπαιδευτικό κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί, mm. ενώ το έργο μα είναι κυρίω και πρέπει να είναι μόνο παιδαγωγικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο με αφορμή όλα αυτά που λέτε. Τι αντιμετωπίζετε σας σχολεία καθημερινά, τι συναντάτε. Και πώ έχει περάσει, γιατί είπαμε, προερχόμαστε από 10-12 χρόνια έτσι, μνημονίων, δύσκολων καταστάσεων για τον Έλληνα και την ελληνική οικογένεια, που αυτό πολλέ φορέ ε, ξέρουμε ότι μεταφέρεται και στα παιδιά με τα οποία εσεί έρχεστε σε επαφή. Ε, νομίζω ακόμα πιο δύσκολο έχει κάνει το έργο σα και έχει αναδείξει πράγματα και τα έχει φέρει στην επιφάνεια, τα έχει βγάλει κάτω από το χαλί και το θέμα τη ε, πανδημίας πανδημία των τελευταίων 2-3 χρόνων. Ε, οπότε, τι συναντάτε, με τι έρχεστε αντιμέτωποι καθημερινά στα σχολεία, κύριε Κορδί. Είχαμε πολύ νωρίς τονίσει ότι οι συνέπειες της πανδημίας θα είναι μπροστά μας και δεν θα είναι μόνο παιδαγωγικές. Η πανδημία γέννησε πολύ σοβαρά μαθησιακά κενά, αλλά είναι και ψυχοκοινωνικές συνέπειες. Mm -hmm. Αυτή η γενιά της πανδημίας, την ε, πληγή αυτή της πανδημίας θα την έχει μπροστά της όλα τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι η έξαρση της σχολικής βίας πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αφορά και τα γυμνάσια, αφορά και τα λύκεια, αφορά γενικότερα τη ζωή μας. Ε, με σοβαρά ζητήματα που αφορούν διενέξεις με παιδιών, συγκρούσεις και άλλα πολλά πολύ σοβαρά γεγονότα. Το δεύτερο και προφανώς χρειάζεται μία πάρα πολύ σοβαρή αντιμετώπιση από την πολιτεία, γιατί φαντάζομαι συμφωνείτε ότι με τα ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται η βία. Εμείς ως Ολμέ έχουμε καταθέσει εδώ και δύο χρόνια ένα πάρα πολύ ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση τη βία, καλούμε όχι σήμερα, καλούμε χθε το Υπουργείο σε διάλογο σοβαρό για να έχουμε ένα πλαίσιο αντιμετώπιση τη βία. Mm -hmm. Το δεύτερο που θέλω να σα πω είναι ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί μετακινούνται μέχρι και σε 4-5 σχολεία για να συμπληρώσουν το ωράριό του. Κανεί δεν αντιλέγει ε, ότι ο εκπαιδευτικό ε, δεν θα συμπληρώσει το ωράριό του. Καταλαβαίνετε όμω ότι όταν ένα εκπαιδευτικό, α πούμε στον ομό Ιωαννίνο, μετακινείται μέχρι και σε 4-5 σχολεία. Ε, χάνεται σε μεγάλο βαθμό η έννοια τη παιδαγωγική διαδικασία. Διότι πολλέ φορέ μπαίνει στο αμάξι, φεύγει από το ένα σχολείο, πάει στο άλλο σχολείο, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα, ένα, είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Και βέβαια πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα τη επιβίωση των εκπαιδευτικών. Mm -hmm. Δηλαδή, να σα μιλήσω με νούμερα, να, να, να τα ακούσουν όλοι. Ένα νεοδιόριστο σήμερα, σε ένα νησί των κυκλάδων, νεοδιόριστο που διορίστηκε φέτο το καλοκαίρι, παίρνει 737 ευρώ. Και ας πούμε ότι είναι σε ένα τουριστικό κυ... κυκλαδονήσι και καλύτερα να... να, δώσει τα 500 ευρώ για ενίκιο. Mm -hmm. Πείτε μου αν μπορεί να επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος. Ένας αναπληρωτής, μια αναπληρώτρια που δουλεύει στην καλύτερη περίπτωση από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο. Ο πρώτος του μισθός είναι 830 ευρώ. Πρέπει να πάρει μια βαλίτσα, πιθανώ να φύγει από τα Ιωάννινα, να φύγει από την Άρτα, να φύγει από την Πρέβεζα, να πάει στην Κρήτη, να πάει στη Ρόδο, να πάει στη Σίμη. Θα λέω τυχαία κάποιε περιοχέ με τι μετακινήσει. Με ένα κόστο ζωή που συνεχώ ανεβαίνει. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν βέβαια ένα μόνιμο εκπαιδευτικό, ε, ο οποίο έχει ένα μισθό κατά μέσο όρο από 1000 μέχρι 1200, 1300 ευρώ, με πάνω από 20 έτη υπηρεσία. Mm -hmm. Εάν κάνουμε σύγκριση των μισθών των Ελλήνων εκπαιδευτικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και με την ε, αδελφή Κύπρο, πραγματικά θα μελαγχολήσουμε. Είναι προφανές ότι οι συνθήκες ζωής των εκπαιδευτικών είναι και συνθήκες μάθησης των παιδιών μας, των παιδιών που μας ακούνε, των γονιών που έχουν παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όταν λοιπόν ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να επιβιώσει, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τεράστιο ζήτημα, όχι επιβίωση του ιδίου, αλλά και παιδαγωγικό ζήτημα. Από αυτή την άποψη ζητάμε ένα κάτι πάρα πολύ απλό. Πρώτον, ο, εκπαιδευτικό εκπαιδευτικός να ζει με αξιοπρέπεια και νομίζω κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Και το δεύτερο είναι να αντιμετωπίζεται ε, με τη σοβαρότητα που πρέπει, διότι ο εκπαιδευτικός κάνει ένα επάγγελμα το οποίο ε, βοηθάει σε αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος. Mm. Αν θεωρήσουμε ότι μιλάμε για παιδεία και υγεία, κοινωνικό κράτος. Είναι σοβαρά τα ζητήματα, σοβαρά. διάλογο ζητάμε. Διάλογο Α, αυτό, με το Υπουργείο. Αυτό πήγα να πω. Ε, η αλήθεια είναι πως το προηγούμενο διάστημα αυτό λέτε εσεί, δεν πέσατε σε βίκο όταν δεν ήταν ε, καλό συνομιλητή η κυρία Κεραμέο. Έχουμε αλλαγή στην ηγεσία όμω μετά και τι εκλογέ ε, του Υπουργείου σα, του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων. Οπότε, τι αναμένετε από τον νέο Υπουργό, Και θεωρείτε ότι είναι ένα άνθρωπο ο κύριο Πιερακάκη που μπορεί να συζητήσει μαζί σα. Ε, για να το ευθυμίσουμε λιγάκι, αυτή τη στιγμή εισπράττουμε τσάι και συμπάθεια από τον νέο Υπουργό. Mm -hmm. Είναι ένα ευχάριστο άνθρωπο. Χαμογελαστό. Μία συνάντηση που έγινε με την Ομοσπονδία, μία έχει γίνει. Mm -hmm. Μα είπε ότι θα τα δούμε όλα τα θέματα, αλλά επί τη ουσία, σήμερα που μιλάμε, οδεύουμε στα τέλη Οκτώβρη. Υπάρχουν ακόμα πολύ σοβαρά κενά εκπαιδευτικών στην Ήπειρο. Αυτό πήγα να πω. Έχουμε 3.500 προσλήψει που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, αυτέ δεν ήταν ικανέ να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Θα σα εκπλήξει αυτό που θα σα πω. Mm -hmm. Οι 3.500 προσλήψει που έγιναν το καλοκαίρι, καλοδεχούμενες, ήταν όσε και οι παρετήσει εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότηση. Mm -hmm. Το ισοζύγιο λοιπόν το περσινό έλεγε 45.000 αναπληρωτέ. Τόσοι θα δουλέψουν και φέτο. Από εκεί και πέρα, οφείλουν να γνωρίζουν όλοι ότι το Υπουργείο αρνείται να μα δώσει επίσημα τα κενά. Σήμερα που μιλάμε, τι πιο απλό. Οπότε δεν έχετε και εσεί ίδιοι ξεκάθαρη εικόνα. Έχουμε εικόνα μόνο μέσα από τι τοπικέ Ελμέ mm -hmm. και από του συναδέλφου που δίνουν μάχη να μαζέψουν κενά. Ξέρουμε όμω ότι στου νομού τη Υπήρου υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά κενά. Εμεί εκτιμούμε ότι θα χρειαστούν και φέτο 45.000 αναπληρωτέ και αναπληρώτε για να βγει η χρονιά. Επιτρέψτε μου ο, ότι, επειδή είσαστε ε, γυναίκα δημοσιογράφο, mm -hmm. είναι πάρα πολύ υποτιμητικό να βγαίνει η Υφυπουργό και να λέει ότι για τις εγκυμοσύνες των εκπαιδευτικών με τις εγκυμοσύνες των εκπαιδευτικών δημιουργούνται κενά. Διότι όπως σας είπα προηγουμένως, είναι ελάχιστες οι Ελληνίδες εκπαιδευτικοί που εγκυμονούν. Αυτό όμως περνάει στην κοινωνία και είναι πάρα πολύ λάθος να περνάει στην κοινωνία. Mm -hmm. Τα κενά δημιουργούνται λόγω της χρόνιας αδιοριστίας και λόγω των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα, θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς θα χρειαστούν περίπου 45.000 αναπληρωτές για να βγει η χρονιά. Mm -hmm. Έχουμε ήδη από, τον, από τις 11 Σεπτέμβρη, πάμε για να κλείσουμε το δεύτερο μήνα σε λίγες μέρες και εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά κενά σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο και στα θέματα της βίας, γιατί μου το αναφέρατε πριν, αλλά θέλω να μπούμε λίγο σε αυτό. Ε, βλέπουμε πολλές φορές, κυριολεκτικά, εντός ε, ε, σχολικών συγκροτημάτων ή και εκτός, γιατί σχολεί ε, μια ευρύτερη έννοια, ε, να σκοτώνονται μεταξύ τους παιδιά, να χτυπιούνται πραγματικά, ε, να έχουμε ξελοδραμούς μέχρι που να φτάνουν στο νοσοκομείο. Πολλές φορές, όμως, ε, δεν ξεφεύγετε κι εσείς από αυτό. Δηλαδή, από τις επιθέσεις μαθητών. Είναι και αυτό κάτι που βλέπουμε πολύ έντονα. Για να ξεκινήσω, κυρία Χριστοφορίδου, ε, εδώ ταιριάζει η λαϊκή ρίση, η... η εικόνα σου «Είμαι κοινωνία και σου μοιάζω». Mm -hmm. Μιλάμε για γενιές παιδο παιδιών οι οποίες μεγάλωσαν με ηλεκτρονικά παιχνίδια, με βιντεοπαιχνίδια και με την ε, ανεξέλεγκτη προβολή βίας η οποία κυλάει στο αίμα τους πολλές φορές. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρή και η ευθύνη όλων ημών αλλά και της κοινωνίας για αυτή την εξέλιξη. Ξέρετε ότι ζώντας σε μια εποχή όπου ένας μεγάλος αδελφός ε, Κοινωνικά δίκτυα παρακολουθεί τα πάντα. Πολλέ φορέ ε, η βία ξεκινάει από κάποιου, πράγμα που δεν συμβαίνει, ω μια τάση αυτοπροβολή mm -hmm. και επιβεβαίωση, αν θέλετε, ε, μέσα σε κοινωνικέ ομάδε, μέσα στον περίγυρο αυτών των παιδιών, ότι εγώ είμαι κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι, αν παρακολουθήσετε σκηνικά βία, όλα σχεδόν βιντεοσκοπούνται και ανεβαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα στη συνέχεια για να δείξουν πόσο τι η είναι. Πολλέ φορέ τα γνωρίζουμε, τα μαθαίνουμε ακριβώ επειδή έχουν ακριβώς. κάπου ανέβει σε κάποια πλατφόρμα, επειδή έχουν βιντεοσκοπηθεί. Βεβαίω. Η βία είναι τεράστιο ζήτημα. Αν κάνουμε πω δεν το βλέπουμε, κάποια στιγμή θα μα έρθει χειρότερα, θα μα έρθουν χειρότερα ζητήματα. Mm. Αρχικά, εμεί ζητάμε επιμόρφωση. Για μα είναι προαπαιτούμενο να υπάρχει μια σοβαρή, δημόσια, ετήσια mm. λέμε, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Διότι καταλαβαίνετε ότι ένα εκπαιδευτικό που μπήκε στην εκπαίδευση, ας πούμε εγώ μπήκα στην εκπαίδευση στα τέλη της δεκαετίας του 80. Έχουν περάσει 40 χρόνια σχεδόν από τότε. 40 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ένας εκπαιδευτικός πρέπει ε, να έχει μια πολύ σοβαρή επιστημονική επιμόρφωση για τη διαχείριση mm -hmm. των συγκρούσεων μέσα στο σχολικό χώρο και για την αντιμετώπιση της βίας με ένα πολύ σοβαρό και συγκροτημένο τρόπο. Πολλές φορές μπαίνουν εκπαιδευτικοί στη μέση για να χωρίσουν Παιδιά, συμμορίε που συμπλέκονται ακόμα και εντό σχολείου και ξυλοκοπούνται αγρίω. Θέλω να ενημερώσω όλου σα ότι έχουμε εκπαιδευτικού οι οποίοι παρετήθηκαν από τη δημόσια εκπαίδευση διότι δεν άντεχαν αυτό το σκηνικό που βίωσαν. Παρόλα ε, μιλάμε για το bullying μεταξύ μαθητών, μιλάμε όμω και για bullying, από ό,τι καταλαβαίνω, που βιώνουν εκπαιδευτικοί από του μαθητέ σε πολλέ περιπτώσει. Φυσικά. φυσικά. Καλεί... φυσικά. Mm -hmm. Εμεί εισπράττουμε τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Υπάρχει, υπάρχει, αυτή τη στιγμή bullying mm -hmm. που ασκείται και σε βάρος εκπαιδευτικών και μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της σχολικής ώρας και εκτός τάξης. Και ξέρετε κάτι, είναι αυ αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή είναι κραυγή αγωνίας. Είναι απροστάτευτη η εκπαιδευτική. Απροστάτευτη πολλές φορές απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή και το πώς να, κάνει το ένας παιδευτή. παρα... Mm -hmm. Συγγνώμη, να σας πω ένα παράδειγμα. Άρα, κάνει καλά. παρατήρηση ένας εκπαιδευτικός σε μια ομάδα παιδιών στο παρελθόν που παίζανε Μπάλα στο, στο, στο διάδρομο, τον εσωτερικό διάδρομο ενό σχολείου. Mm -hmm. Και ξυλοκοπήθηκε αγρίως από μια ομάδα μαθητών. Αγρίως. Διότι έκανε το έγκλημα να του κάνει παρατήρηση. Παιδιά, μην παίζετε μπάλα μέσα στο σχολείο. Έγκλημα. Κύριε Κορδί, πώ μπορούν να αντιμετωπιστούν πραγματικά αυτά τα ζητήματα. Μίλησατε για επιμόρφωση. Η παρουσία, για παράδειγμα, ψυχολόγου σε κάθε σχολείο. Ε, πράγματα τα οποία σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε είναι δεδομένα. Για παράδειγμα, να υπάρχει. Ε, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, νοσηλευτή. Τα, τα δεδομένα. Εδώ δεν είναι. Τα αυτονόητα εδώ δεν είναι αυτονόητα. Ψυχολόγος κάθε μέρα στο σχολείο mm -hmm. και κοινωνικό λειτουργό και σχολικό νοσηλευτή. Mm -hmm. Είναι όχι αναγκαία η παρουσία του. Είναι επιτακτική, είναι επιβεβλημένη. Ε, αυτή τη στιγμή οι ψυχολόγοι είναι σε ομάδα σχολείων. Μπορεί να είναι μία μέρα την εβδομάδα στο σχολείο. Τα προβλήματα δεν, έχουν, δεν πάνε ημερολογιακά. Μπορεί να σκάσει ένα πρόβλημα να πάσα στιγμή. Προστά. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ουσιαστικός πολύ σοβαρός σχεδιασμός, πάρα πολύ σοβαρός σχεδιασμός με το Υπουργείο Παιδείας, mm -hmm. πάρα πολύ σοβαρός, ε, να μην πάμε στη λογική μην αγχώνεστε όλα είναι υποέλεγχο, δεν είναι λογική αυτή, πάρα πολύ σοβαρός σχεδιασμός, η ΟΛΜΕ έχει συγκεκριμένο σχέδιο, να κάτσουμε κάτω έτσι ώστε ο Σεπτέμβρη που μα έρχεται, mm -hmm. πάμε εκεί την επόμενη σχολική χρονιά να υπάρχει κανένα διαφορετικό τοπίο και να κοιτάξουμε άμεσα τι μπορούμε να κάνουμε για τη φετινή χρονιά. Γιατί όπω βλέπετε, τα φαινόμενα αυξάνονται. Αυξάνονται και πληθύνονται. Και μερικέ φορέ σε βιαιότητα το ένα ξεπερνάει το άλλο. Και βλέπετε ότι πολλέ φορέ υπάρχει χειροδικία από την πλευρά των γονιών σε παιδιά που αλληλοχτυπήθηκαν και θα πάμε σε μια λογική ζούγκλα, σε μια λογική far west και αυτό μα τιμά. Δεν μα τιμά ω κοινωνία. Να πάμε σε λογική αυτοδικία. Δεν μα τιμά ω κοινωνία. Προφανώ και όχι. Να ρωτήσω λίγο τι γίνεται με το θέμα της αξιολόγησης, γιατί βλέπω και μηνύματα από φίλους τηλεθεατές. Εσείς αναμορ... ε, α, αναφερθήκατε νωρίτερα στην επιμόρφωση. Α, για την αξιολόγηση, ποια είναι η θέση σας? Χαίρομαι που, με, που μου κάνετε την ερώτηση. Αρχικά να σας πω ότι η Ομοσπονδία, το καλοκαίρι του 22 ψήφισε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών. Ε, για μας είναι ζητούμενο η βελτίωση του εκπαιδευτικού και προφανώς αυτό για να γίνει χρειάζεται όπως σας είπα δημόσια δωρεάν επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο επιχειρείται ως δίθεν αξιολόγηση είναι μια ψευδεπίγρεφη διαδικασία, ιδεοληπτική θα έλεγα η οποία αποφεύγει να δει το μέγεθος του προβλήματος. Να αξιολογήσουμε τα πάντα όμως. Να αξιολογήσουμε το γεγονό ότι μπαίνουν εκπαιδευτικοί στην τάξη και κοιτάνε τα ταβάνια να μην του πέσουν στο κεφάλι. Να αξιολογήσουμε ότι όταν έχουμε πλημμύρε, και στην Αθήνα, αν θέλετε, πέντε λεπτά από το, από το κέντρο τη Αθήνα, μπαίνανε θρανία στο παρελθόν για να ανέβουν τα παιδιά πάνω στα θρανία να μην μπουν μέχρι τη μέση στο νερό. Να αξιολογήσουμε αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλία που έχουν καταστραφεί ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι από σχολικέ μονάδε. Να αξιολογήσουμε ότι υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα και βιβλία τα οποία είναι. Ξεπερασμένα, να αξιολογήσουμε τα πάντα. Να αξιολογήσουμε αυτό που σα είπα, γιατί προφανώ και αυτό είναι συνάρτηση. Ότι υπάρχει ένα εκπαιδευτικό που δεν ζει με αξιοπρέπεια και ότι υπάρχει ένα Υπουργείο που ε, χωρί να αξιολογήσει προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα, φέρνει νέα αναλυτικά προγράμματα, φέρνει βιβλία, χωρί κανένα διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, γνωρίζετε ότι πριν από λίγε μέρε η ΟΛΜΕ συνάντησε τον πρόεδρο του ΙΕΠ. Το ΙΕΠ είναι το Ινστιτούτο mm. Εκπαιδευτική Πολιτική που χαράζει εκπαιδευτική πολιτική μετά από 4,5 χρόνια, θεωρεί, θεωρεί κάποιο από αυτού που μα ακούνε ότι μπορεί να προχωρήσει μπροστά η παιδεία, αν δεν υπάρχει διάλογο με τι ομοσπονδίε των εκπαιδευτικών, να καταθέσουμε προτάσει. Γιατί οι ομοσπονδίε, εκτό από το συνδικαλιστικό κομμάτι, έχουν και επιστημονικέ ομάδε. Έχουμε το ΚΕΜΕΤΕ, το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης. Έχουμε κάνει εξαιρετικέ εργασίε. Το λέμε. Ε, τώρα, όσον αφορά του εκπαιδευτικού. Και αν δεν έχει άλλο το λόγο αυτό που είναι μέσα στην αίθουσα κάθε μέρα στην σχολική τάξη, Ποιο. Θα ο θα Έλληνα εκπαιδευτικό και η Ελληνίδα, ούτε να κρύψει κάτι έχει, ούτε να φοβηθεί κάτι έχει, ούτε τίποτα. Πάντω, με συγχωρείτε, επειδή αναφερθήκατε και στο κτηριακό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου το βάζουν εδώ σε μηνύματα φίλοι τηλεθέατε. Λένε για παράδειγμα, δεν μπορεί εν έτη 2023 φεύγει και το 2023 πάμε στο 24 να υπάρχουν ακόμα σχολικοί πίνακε με εκυμολία. Βεβαίω και θρανία τα οποία είναι προβληματικά και σχολεία τα οποία είναι προβληματικά, σχολεία τα οποία δεν έχουν συντήρηση και ξέρετε ότι προωθείται ένα νομοσχέδιο που καταργούνται οι σχολικές επιτροπές και να δούμε τα σχολεία της Υπήρου πώς θα συντηρηθούν από εδώ και πέρα. Πάρα πολλά τα ζητήματα. Αξι... Αλλά να, να, τα βάλουμε όλα κάτω. Εδώ υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγηση που θέλει να μεταφέρει όλε τι ευθύνε στην πλάτη του εκπαιδευτικού. Ε, όχι, δεν μπορεί να είναι ο εκπαιδευτικό η, η ο υπεύθυνο για όλα αυτά τα δεινά τη δημόσια εκπαίδευση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι έχουμε τι μικρότερε δαπάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω ποσοστό του ΑΕΠ για την παιδεία. Πώ θα βγει η παιδεία όταν έχουμε τι χαμηλότερε δαπάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσον αφορά τον εκπαιδευτικό, εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ο Έλληνα εκπαιδευτικό ούτε να κρύψει κάτι έχει, ούτε να φοβηθεί κάτι. Όπω είπατε, μπαίνει καθημερινά στην τάξη, ε, δίνει τον αγώνα, στηρίζει το δημόσιο σχολείο. Δεν ζούμε ούτε σε κοινωνίε αγγέλων. Εγώ δεν θέλω να ωρεοποιήσω καταστάσει. Αλλά ζητάμε επιμόρφωση για όλου του εκπαιδευτικού για να μπορέσουν να βελτιωθούν, να βελτιώσουν τι παιδαγωγικέ μεθόδου και να μπορέσουν να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα πραγματικότητα. Δεν υπάρχει επιμόρφωση αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικών. εκπαιδευτικό. Να κλείσουμε το εξή. Μπορεί ο εκπαιδευτικό πραγματικά να είναι με στη σχολική αίθουσα μέχρι τα 65-67, κύριε Κορδί. Αδιανόητο είναι. Εμεί λέμε ότι στα 60 τουλάχιστον ο εκπαιδευτικό Εφόσον το επιθυμεί να μπορεί να φύγει. Ξέρετε, κάνουμε ένα επάγγελμα αξιοπρέπεια. Και ξαναλέω, εμεί αυτό που ζητάμε και σήμερα είναι ο εκπαιδευτικό στα 60, εφόσον το επιθυμεί να μπορεί να αποχωρήσει με αξιοπρέπεια. Ξέρετε ότι δεν φεύγουν καν στα 67. Φεύγουν στα 68 οι εκπαιδευτικοί. Σα θυμίζω ότι φέτο φεύγουν οι γεννηθ... Το 23 φύγαν οι γεννηθέντε το 1955, οι οποίοι είναι 68, αρκετοί από αυτού. Και μιλάμε για μισό αιώνα διαφορά στα δημοτικά, στα γυμνάσια. Υπάρχει διαφορά εκπαιδευτικού και μαθητή που ξεπερνάει το μισό αιώνα πολλέ φορέ. Σκεφτείτε 65-15, 65-12. Μιλάμε για τέτοιε ηλικίε. Προφανώ. Ξέρετε ότι δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων. Χρειάζονται προσλήψει, χρειάζεται να ανανεωθεί το δυναμικό, το εκπαιδευτικό δυναμικό. Χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα, αλλά χρειάζεται μια γενναία απόφαση από όλο το πολιτικό σύστημα ότι παίρνουμε μια γενναία απόφαση να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτο σε εμά το κομμάτι τη παιδεία. Για εμά το κομμάτι τη παιδεία. Κοινωνικό κράτο είναι. Και ξέρετε, η κάθε επένδυση στην παιδεία λειτουργεί υπέρ τη χώρα. Αυτό το χιλιοταλαιπωρημένο εκπαιδευτικό σύστημα είναι από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα. Ξέρετε ότι παράγουμε, επειδή είσαστε και μια πανεπιστημιακή πόλη, ξέρετε ότι παράγουμε εξαιρετικού επιστήμονε. Ξέρετε ότι οι Έλληνε επιστήμονε είναι περιζήτητοι σε όλη την Ευρώπη. Και το τραγικό είναι ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που επενδύει στου επιστήμονε Φτάνει σε ένα σημείο τα παιδιά μα να φεύγουν σε όλη την Ευρώπη για να αναζητήσουν καλύτερη τύχη. Αυτό είναι αποτυχία. επειδή ακούγονται διάφορα, μιλάμε για δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, δημόσια πανεπιστήμια. Εξαιρετικού επιστήμονε. Και στην πόλη σα. Γενιέ και γενιέ παιδιών από τα Ιωάννινα έχουν βγει εξαιρετικοί επιστήμονε. Κανεί δεν το αμφισβητεί αυτό. Σωστά. Λοιπόν, με τι μήνυμα θα θέλατε να κλείσουμε την κουβέντα αυτή, αφού σα ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σα εδώ. Θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα αισιοδοξία, mm -hmm. αφού ευχηθώ σε όλου του ακροατέ και τι ακροάτριε να έχουν υγεία. Θέλω να σα πω ότι οι Έλληνε και οι Ελληνίδε εκπαιδευτικοί είναι εδώ παρά τι αντικσότητε που σα περιέγραψα. Κάθε μέρα πάμε στο σχολείο με δύναμη και αισιοδοξία. Mm -hmm. Θεωρούμε σπουδαίο αυτό που κάνουμε. Το ότι στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια, στηρίζουμε τα παιδιά του και με τι αντικσότητε που σα είπα, εμεί είμαστε εδώ για, να, για ένα δημόσιο σχολείο, για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα χωράει όλα τα παιδιά όλους τους εκπαιδευτικούς και όλη τη γνώση. Ένα συμπεριληπτικό, δημόσιο, δημοκρατικό, δωρεάν σχολείο. Μάλιστα. Αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα επιχειρήσω να έχουμε επικοινωνία και το επόμενο διάστημα και εξαποστάσεως, κύριε Κορδί, για να μας μεταφέρετε την εικόνα πραγματικά.